Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Έχω πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι ότι τυχαίνει να έρχονται κάποια κομμάτια, κάποια πράγματα, κάποιες αγορές από διάφορα πραγματάκια gaming συνήθως και όχι μόνο, τα οποία δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, αλλά μετά από καιρό θα έρθει η ώρα που θα έρθει το συμπληρωματικό κομμάτι και θα λειτουργήσει. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ο φίλος ο Βασίλης ο Τσερπές, Super Retroid, τον ξέρετε, οι περισσότεροι από εσάς, μου είχε στείλει αυτό εδώ. Είναι το δονητής, νομίζω από κάτω, που, για το χειριστήριο του Nintendo 64, για το Rumble Pack, για να έχει δόνηση το χειριστήριο. Πέρασε ένας χρόνος και σε μια συζήτηση πάνω με ένα φίλο, ένα πολύ καλό φίλο του καναλιού, τον Αντώνη το Φραγκάκη, συζητούσαμε γι' αυτό και μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω το υπόλοιπο κομμάτι. Μου με ρωτάει, το έχεις ακόμα, λέω ναι. Μου λέει, θα ήθελες και το υπόλοιπο. Και όταν λέω το υπόλοιπο, το Nintendo 64. Μου λέω, ναι, αλλά δεν μπορώ να τα αγοράσω και αυτά. Δεν έχω χρήματα να διαθέσω αυτή τη στιγμή, γιατί όντως δεν έχω χρήματα για τέτοιες επενδύσεις. Και μου λέει, δεν χρειάζεται, θα κάνω μια ανταλλαγή. Μου στείλε το Nintendo 64 και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία θα τα δούμε μαζί. Και εγώ θα του στείλω κάποια δικά μου κομμάτια πίσω. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι ακόμα δεν του το έχω στείλει. Περιμένω να κάνω το unboxing για να τα ετοιμάσω και να του τα στείλω όλα. Λογικά, ελπίζω να χωρέσω σε αυτό το κουτί, ιδάλλως θα το ετοιμάσω ένα άλλο. Οπότε, σε πλαίσιο ανταλλαγής, γίνεται αυτό το unboxing. Δεν είναι fan mail τυπικά, αν και είναι πολύ μεγάλης αξίας, συναισθηματικής και συλλεκτικής. Λοιπόν, πριν αρχίσω, εδώ πέρα ίσως να φαίνεται η διεύθυνσή μου. Αν θέλετε να στείλετε κάποια πράγματα για fan mail ή για οτιδήποτε, είστε ευπρόσδεκτοι. Καιρό έχουμε πλάκα-πλάκα. Αλλά ας πάμε να το ανοίξουμε. Πραγματικά περιμένω πόσες μέρες να το ανοίξω τώρα και με τον κορονοϊό και όλα με αυτά τα ωραία. Η διάθεση έχει πέσει στα τάρταρα. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα το ανοίξουμε. Είναι παπουτσιών κουτί. Οπότε πάμε με τις γραμμές του κουτιού. Δεν είναι τόσο δύσκολο, απλά να καταλάβω λίγο τις γραμμές γιατί είναι πολύ καλά πακεταρισμένο. Ωραία. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι έχει ακριβώς μέσα. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα είναι ένα γράμμα. Το οποίο θα σας το δείξω και εδώ και θα σας το διαβάσω κιόλας. Αγαπητέ Κώστα, παρεπιπτόντως πολύ ωραία γράμματα. Παρακολουθώ το κανάλι σου λίγο καιρό τώρα και έπεσα πάνω στο βίντεο σου που έστειλαν ένα εξάρτημα για το Nintendo 64. Για καλή σου τύχη, έπεσε στα χέρια μου ένα λειτουργικό Nintendo 64. Όσο και να θέλω να το παίξω, δεν έχω την απαραίτητη διάθεση. Είπα να στο στείλω, να το στείλω σε σένα, να το χαρείς, μιας και απολαμβάνω το περισσότερο υλικό σου. Στη συσκευασία περιλαμβάνει την κονσόλα, τα καλώδια σύνδεσης, ένα χειριστήριο και μια κασέτα Mario Paper. Να είσαι πάντα καλά και δημιουργικός και να ασχολείσαι συνεχώς με νέα πράγματα. Με εκτίμηση Αντώνης Καβάλα, 8/3/20. Ιστερόγραφο. Τα χόμπι μου. Πένες, μαχαιράκια, πίπα και πούρα, διάβασμα, gadgets. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί σε παρακολουθώ. Τα ίδια χόμπι έχουμε παρεμπιπτόντως. Σε ευχαριστώ Αντώνη προκαταβολικά. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο όλο σε σένα. Πάμε να τα ανοίξουμε όμως ένα-ένα να δούμε μέσα τα πράγματα. Το πρώτο νομίζω είναι η κασέτα. Τι είναι βαριές του Nintendo 64 κασέτες. Έχω κανένα 2-3 ακόμη, θα τις δοκιμάσουμε κι αυτές. Έτυχε πρόσφατα να πάρω ένα εξάρτημα, δεν είναι τίποτα, AV Converter σε HDMI, το οποίο βάζει στα κίτρινο, κόκκινο και λευκό, ποιο είναι, μαύρο, το audiovisual, το AV, το καλώδιο, για να βγάζει HDMI. Και λογικά ελπίζω να μπορέσω να στείλω εικόνα από αυτό σε μια HD οθόνη, γιατί δεν έχω αναλογική. Αν και νομίζω ότι πρέπει και τηλεόραση να παίρνει μέσα τα συγκεκριμένα. Δοκίμασα με το PlayStation 2, στέλνει σήμα. Σας λέω τώρα πώς θα το δοκιμάσουμε κιόλας, να δούμε τι λειτουργεί. Δοκίμασα στο PlayStation 2, μπορώ να στείλω σήμα στο συγκεκριμένο, αλλά το PlayStation 1 για κάποιο λόγο δεν μπορώ να στείλω σήμα. Τέλος πάντων, θα δούμε γι' αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να το δούμε σε HD φάση. Θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Λοιπόν, είναι η κασέτα του Mario Paper. Το δείχνω και εδώ. Είναι το καλώδιο SCART. Α, έχει SCART από πίσω. Ναι, αυτά είναι τα καλώδια που σας λέω. Αλλά τυπικά εφόσον βγαίνουν, θα κάνουμε δουλίτσα. Νομίζω ότι η τηλεόραση μέσα έχει και SCART. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει. Ιδάλλως θα ψάξω να βρω μια αναλογική. Έχω στο σπίτι, στο χωριό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για το ρεύμα, φαντάζομαι. Οκ, το τροφοδοτικό του.
Θα βάλουμε όμως στο πλάι αυτά. Και αυτό εδώ είναι το χειριστήριο. Είναι από τα πρώτα, βασικά το πρώτο που εισήγαγε τον αναλογικό μοχλό. Η Nintendo είχε πρωτοτυπήσει αυτό και για να σας δείξω κιόλας το Rumble Pack που έχω. Το μεταξύ το αστείο είναι το σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω, ίσως να το δίνα κάπου γιατί δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Και ήρθε η ώρα που μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, το Rumble Pack είναι αυτό εδώ. Παίρνει μπαταρίες. Και έτσι όπως είναι, κουμπώνει από κάτω ακριβώς, προκειμένου να δώσει δόνηση στο χειριστήριο. Και έτσι έχεις το χειριστήριο, έχεις και τη δόνηση. Βέβαια είναι πολύ περίεργο, είναι βαρύ, όχι ιδιαίτερα. Πιο βαρύ είναι το Rumble Pack, αλλά ναι. Και πάμε και στην κονσόλα αυτή καθεαυτή. Έχω γεμίσει εφημερίδες στον τόπο, αλλά δεν πειράζει. Θα καθαρίσω μετά. Ένα λειτουργικό Nintendo 64. Είναι από τις κονσόλες που δεν είχα ποτέ παιδί, προφανώς. Σας έχω πει την ιστορία με την παιδική μου ηλικία, ίσως να κάνω κανένα story time καμιά φορά. Είναι η πρώτη φορά που πιάνω ένα Nintendo 64 από κοντά. Δεν έχει τύχει. Βασικά εδώ μπαίνει ο φορτιστής από πίσω, το charger τέλος πάντων. Δεν είχε τύχει να πιάσω ποτέ στα χέρια μου. Από εδώ από κάτω φαντάζομαι, γιατί η Nintendo σε κάποιες κονσόλες τις είχε σαν Transformer, μπορούσε να το κουμπώσει και άλλα εξαρτήματα. Εδώ πέρα, πες μου τι είναι αυτό που φαντάζομαι. Βασικά ποιο ήτανε. Όχι, αυτό δεν θα το βγάλουμε, εντάξει. Νομίζω ότι η Nintendo είχε κάποιες κασέτες που μπορούσες να βάλεις επάνω και να παίξεις και τις του Game Boy. Αλλά δεν θυμάμαι αν είναι για το Nintendo 64 ή για άλλα. Πρέπει να ψάξω να το βρω. Power Reset και για τα controller. Δεν είχα ποτέ την τύχη να πιάσω μια τέτοια κονσόλα. Είναι η πρώτη φορά που πιάνω, σας ξαναλέω, ένα Nintendo 64. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πανέμορφο να το δείξω και εδώ. Είναι αρκετά στιβαρή κονσόλα. Οι κασέτες κουμπώνουν από πάνω, κλασικά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι λέει. Αλλά ευχαριστώ και πάλι, ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε, να στήσω το setup και να δούμε πώς δουλεύει. Λοιπόν, και να σας δείξω πρώτα το Rumble Pack. Βάζει δύο μικρές μπαταριούλες. Οι οποίες έχω, εντάξει, προς το παρόν 3α. Και αφού το σετάρεις, το κουμπώνεις στο κάτω μέρος του χειριστήριου. Και αφού βάλουμε και το χειριστήριο στην κονσόλα, λογικά player 1 είμαστε, οπότε εδώ πέρα θα μπει. Έχει 1, 2, 3, 4, ανάλογα με το τι παίχτης είσαι. Λοιπόν, και ας το βάλουμε μπρος. Ας ανοίξουμε την οθονίτσα, να σας δείξω ο κονβέρτορας, τον έχω εδώ πέρα, δεν φαίνεται, αλλά είναι ένα AV, ελπίζω να πάρει σήμα, ελπίζω να πάρει σήμα. Τι λες τώρα, έλα, okay. Το βλέπετε, βγάζει σε 1080x720 και παίζει, ναι, από ήχο. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παίξει ποτέ Paper Mario.
Τα χρώματα είναι αρκετά όμορφα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εν τω μεταξύ μισό, έχω και άλλες κασέτες, περιμένετε να δω. Έχω αυτήν εδώ, την οποία την κρατάω πολύ καιρό σφραγισμένη. Και μάλλον ήρθε η ώρα να αξιοποιηθεί. Τέλος πάντων θα το κλείσω, η Ρωσιλή, αλλά... Λοιπόν... Και πάμε να δούμε και το δεύτερο. Πες μου ότι το παίρνει. Δεν θα δουλέψει. Όχι, δεν παίρνει σήμα από αυτό, για κάποιο λόγο. Okay. Για να δοκιμάσουμε το Pokémon Stadium, γιατί το έχω και αυτό. Άξι να πάμε Mario Kart. Με το Paper Mario λειτουργεί κανονικά. Με τα άλλα δύο όχι, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι συμβατές οι κασέτες, το πιο πιθανό. Αλλά και πάλι δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, no signal. Θα κάνουμε το κλασικό κόλπο. Και, για να δούμε, θα πάρει. Εντάξει, ναι. Έπρεπε να τη φυσήξω την κασέτα για να δουλέψει. Τελικά το κόλπο με το φύσιμα πιάνει και παραπιάνει. Για κάποιο λόγο δεν πρέπει να το βάλω μπρος. Α, okay. Ξέχασα ότι... Okay, ντροπή του gaming. Sorry παιδιά, αλλά δεν είχα Nintendo ξανά, οπότε... Ξέχασα ότι έχεις σκανδάλι από κάτω και ότι πρέπει να πατάς σκανδάλι για να πάρει μπροστά. Okay. Δηλαδή πατάς από αυτό από κάτω. Okay, χάσαμε. Ωραία, τώρα θα πάμε καλά. Βλέπετε, πατάς τη σκανδάλι μπροστά για να πάρει... Okay, αυτό είναι πολύ δύσκολο, μπορώ να πω. Okay. Εν τω μεταξύ βλέπω μέσα από την κάμερα, αλλά και πεθάναμε έτσι, αλλά wow, αυτό δεν γίνεται συχνά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε, πρώτη φορά που παίζω και εγώ Nintendo 64 σαν τα παιδάκια. Όταν ήμουν παιδί δεν είχα, οπότε μεγαλώνοντας. Αντώνη μου, χίλια ευχαριστώ φίλου μου, πραγματικά χίλια ευχαριστώ, δεν έχω λόγια. Σε υπερευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα... Βασικά, το κάνουμε ένα pause. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντώνη και πάλι χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.